Το ξαναναφέραμε προηγουμένως στην κουβέντα μας, αλλά υπάρχει δικαστική έρευνα σε εξέλιξη. Από ό,τι διαβάζω σε εφημερίδες, θα ολοκληρωθεί σε 1-1,5 μήνα. Και είναι για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης του χώρου του ποδοσφαίρου. 38 ονόματα είναι κατηγορούμενοι, από τον κύριο Μαρινάκη έως πρωτοκλασσάτα στελέχη της ΕΠΟ. Και το ερώτημά μου, η πολιτεία έχει κάποιο ρόλο να παίξει σε αυτή την διερεύνηση? Κατά πρώτον, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κατηγορούμενους. Διότι δεν γνωρίζουμε εις βάρος ποιον έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε... Έχουν κληθεί, λέτε, έχουν απλώς κληθεί ως μάρτυρες. Έχουν κληθεί για να δώσουν κατάθεση. Κατάθεση, ναι. Επομένως, η ιδιότητα του κατηγορουμένου δεν έχει αποδοθεί ακόμα, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παρά μόνο σε αυτούς που αναέφερα προηγουμένως, σε μέλη των πειθαρχικών οργάνων της ΕΠΟ και σε διαιτητές οι οποίοι καλούνται σε απολογία. Επομένως, καλό είναι να είμαστε επιφυλακτικοί και να μην προτρέχουμε των ποινικών διώξεων που θα ασκήσουν οι αρμόδιες αγγέλιες. Όπως τόνισα και προηγουμένως, κύριε Καλοδούκα, για την κυβέρνηση ισχύει πάντοτε το τεκμήριο αθότητος. Και το τεκμήριο αθότητος λειτουργεί υπέρ όλων των Ελλήνων πολιτών και των αλλοδαπών, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με την ελληνική δικαιοσύνη, μέχρι μία απόφαση να προσδιοριστεί ως αμετάκλητη. Υπό αυτή την έννοια θέλω να πω ότι εμείς θα σεβαστούμε απολύτως το τεκμήριο αθότητας. Εκείνο όμως που ήδη κάναμε από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε και οι έπαινοι πρέπει να απονεμηθούν πρώτα και κύρια εις τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Παρασκευόπουλο, είναι να επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες. Παρενέβη για να επιταχυνθούν. Η παρέμβασή μας έγινε και η δική μου προς τον κύριο Παρασκευόπουλο και από κοινού προς τη δικαιοσύνη, ούτως ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, να λάμψει η αλήθεια, διότι δεν μπορούν να ακούγονται ονόματα τα οποία ενδεχομένως να μην εμπλέκονται ή τελικά να μην εμπλακούν σε αυτήν την υπόθεση από τη θέση του κατηγορουμένου. Ακόμα και θα σας έλεγα ότι για μας τους νομικούς η θέση του κατηγορούμενου είναι θέση ιερή και πρέπει να προσεγγίζουμε αυτά τα ζητήματα με βάση το πνεύμα και το γράμμα του νόμου. Θα σας έλεγα δε επίσης ότι η θέση της κυβέρνησης είναι η απόλυτη αποχή από οποιαδήποτε παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Ξέρετε, το σύνταγμά μας και το πολίτευμά μας στηρίζεται στη διάκριση των εξουσιών. Η κυβέρνηση και μάλιστα αυτή η κυβέρνηση δεν θα επέμβει ποτέ στο έργο της δικαιοσύνης. Ποτέ και σε καμία περίπτωση. Θα αφήσει τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Έχουμε εμπιστοσύνη στους Έλληνες δικαστές και εισαγγελείς και πιστεύουμε ότι θα λάμψει αλήθεια. Αυτό το πρόβλημα της καθυστέρησης όμως των δικών, των υποθέσεων που είναι κρεμείς, είναι ένα πρόβλημα γενικότερο για την ελληνική δικαιοσύνη. Γνωρίζω πολύ καλά ότι είναι στις σκέψεις του Υπουργού Δικαιοσύνης να το αντιμετωπίσει με ένα ρηξικέλευθρο και ριζοσπαστικό τρόπο. Πρέπει η δικαιοσύνη όχι μόνο να εκδίδει σωστές αποφάσεις, αλλά και γρήγορα. Ξέρετε κάτι, θα σας έλεγε κάποιος σε αυτό το σημείο. Okay, σεβαστή η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, αλλά σε όλα τα προηγούμενα χρόνια έχει χρησιμοποιηθεί αυτό ως όπλο για να θεύονται υποθέσεις. Δηλαδή η πολιτεία, πέρα από το να επιταχυνθούν διάφορες διαδικασίες, δεν μπορεί να βοηθήσει και με άλλους τρόπους στο να διακριθούν και όλες αυτές τις υποθέσεις? Όχι, διότι αν επενέβαινε η πολιτεία στην διαδικασία η οποία προδιαγράφεται στη συγκεκριμένη περίπτωση από τον κώδικα ποινικής δικονομίας, αυτή θα ήταν μια απαράδεκτη επέμβαση της πολιτείας σε θέματα που άπτονται της δικαστικής εξουσίας. Η εκτελεστική εξουσία θα πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Η νομοθετική εξουσία θα πρέπει να κάνει και εκείνη τη δουλειά της και η δικαστική εξουσία θα πρέπει να μένει σε καθεστώς μη επηρεασμού, ούτως ώστε να ολοκληρώνει το έργο της. Μάλιστα. Δηλαδή θεωρείτε ότι και στο παρελθόν, γιατί δεν αποδώσαμε τέτοιες... Παθογένειες του παρελθόντος πρέπει να διορθωθούν, δεν πρέπει να αναπαραχθούν. Πιστεύω ότι το σύνολο της κοινής νόμης αντιλαμβάνεται τη μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση παθογένειων στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού αλλά και του αθλητισμού γενικότερα.
Ξέρετε, δεν είναι μόνο τα θέματα του επαγγελματικού αθλητισμού. Ήδη βλέπουμε ότι υπάρχουν παθογένειες και στα θέματα διαχείρισης χρημάτων του ελληνικού λαού, του φορολογούμενου πολίτη, από ομοσπονδίες, από σωματεία κτλ. Γι' αυτό ενεργοποιήσαμε για πρώτη φορά τους ελεκτικούς μηχανισμούς της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Με απόφασή μου συστάθηκε το ελεκτικό συμβούλιο, το οποίο θα ελέγχει από εδώ και πέρα όλες τις ομοσπονδίες σε βάθος τριετίας. Θα γίνει ένας έλεγχος σε όλους, ανεξάρτητα αν υπάρχουν καταγγελίες ή όχι, γιατί υπάρχουν και καταγγελίες. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση παίρνει όλα εκείνα τα μέτρα για να διασφαλίσει τη διαφάνεια στο χώρο του αθλητισμού και την χρηστή διοίκηση σε όλα τα εποπτευόμενα όργανα και ομοσπονδίες. Να σας ευχαριστήσω πολύ εκ μέρους του Lefty.gr που μας δώσατε αυτή την συνέντευξη. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ για τη δυνατότητα να τα πούμε αναλυτικά.